Να ήταν ενδιαφέροντα και αυτά που ακούσατε από τον κύριο Γεωργιάδη, και να ξεκινήσω αυτό που αφορά το Δίκο, ότι αναμένει υπεύθυνη στάση όπως τα προηγούμενα χρόνια που πάλι δεν ήσασταν στη συγκυβέρνηση, αλλά επιδείξατε μια στάση η οποία βοήθησε στην πορεία ανάκαμψης της οικονομίας, και αν καταψηφίσετε οποιαδήποτε νομοσχέδια μεταρρυθμιστικά, δεν είναι την κυβέρνηση που θα τιμωρήσετε, αλλά τον τόπο γενικότερα. Καταρχήν, πάντα είναι με ενδιαφέρον που ακούω τον Υπουργό, είναι οικονομικό. Δεν με πείραξε καθόλου να ακούσω σε αυτήν την περίπτωση, αλλά αυτά που έχει να πει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς αναμένουμε να δούμε υπεύθυνη στάση από πλευρά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μας λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι μέσα στις επόμενες 70 μέρες θα έχουμε λύση του Κυπριακού. Γιατί αυτό είναι που μας είναι στην ουσία. Ή ενδέχεται να έχουμε λύση του Κυπριακού, αλλά αρνείται να μας δώσει τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων. Πάλι στη διάθεσή σας, λέει, η απάντηση είναι στη διάθεσή σας. Πηγαίνετε στο προεδρικό να τα διαβάσετε, πάρτε σημειώσεις σας. Ναι, εντάξει, είναι γνωστή η κοροϊδία. Εμείς δεν θέλουμε να είναι στη διάθεσή μας. Εμείς θέλουμε να τα έχουμε μπροστά μας. Έτσι, όταν μιλάω ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να διαπιστώνουμε κατά πόσον αυτά που μας λέει είναι αλήθεια ή κατά πόσον είναι ψέματα. Δεν είναι δυνατόν να συζητάς για μια συμφωνία και μόνο ο ένας να έχει μπροστά του τη συμφωνία. Όταν εγώ πάω να σας ζητήσω να μου πουλήσετε το σπίτι σας και σας λέω έχω εδώ το έγγραφο της συμφωνίας, εσείς θα μου ζητήσετε να σας το δώσω, αντιλαμβάνομαι. Δεν θα σας πω εγώ, ξέρετε αυτό είναι το έγγραφο που γράψετε εδώ, αλλά δεν θα το διαβάσετε, θα σας πω εγώ τι λέει. Δεν ξέρω πότε θα συμφωνούσατε εσείς να πουλήσετε έτσι το σπίτι σας. Και όμως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσα στις επόμενες 70 μέρες ισχυρίζεται ότι είναι έτοιμος να υπογράψει μια συμφωνία με κενά, με σημαντικά κενά που θα μείνουν να συμπληρωθούν στη συνέχεια. Να ξεκαθάρισε αυτό το θέμα, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή μέσα από τη συζήτηση που έγινε στο Εθνικό Συμβούλιο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση υπογραφής οποιασδήποτε διάμεσης συμφωνίας με κενά. Δηλαδή, ξεκαθάρισε ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία με κενά. Πώς ξεκαθάρισε, δηλαδή στην αντίληψή σας μέσα από τη συζήτηση που έγινε στο Εθνικό Συμβούλιο. Το λέει και δημόσια πρόεδρε της Δημοκρατίας, ότι το Σύνταγμα, η Ομοσπονδιακή Νόμη, σημαντικά ζητήματα όπως είναι η ΑΟΣ, η Φαλοκρηπίδα, ή ο Ομοσπονδιακός Νόμος για τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα δίνουμε ηθαγένεια σε Τούρκους πολίτες, το Σύνταγμα που θα διέπει τη λειτουργία του κράτους μας, όλα αυτά είναι τεχνικές λεπτομέρειες εισαγωγικά και θα τα αφήσουμε να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Με την ελπίδα ότι θα δείξει καλή θέληση η Τουρκία σε αυτά τα θέματα μετά που θα έχει πάρει η Τουρκία όλα αυτά. Σημασία δεν έχει τι θα τεθεί ενώπιον του λαού προς έγκριση ή απόρριψη. Ναι, μα σας επαναλαμβάνω, μα αυτά θα τεθούν ενώπιον του λαού, αλλά όταν θα έχουν συμπληρωθεί. Θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις και μετά από αυτήν τη συμφωνία. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν κενά, γιατί θα συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ωραία, δηλαδή μπορεί να συμφωνηθεί το πλαίσιο αρχών της λύσης του προβλήματος. Χωρίς να υπογραφεί οτιδήποτε και μετά οι τεχνοκράτες να συμπληρώσουν όλα αυτά τα κενά. Δηλαδή κάτι ανάλογο που έγινε και στη Χάγη, θυμάστε, όταν τότε άμυστος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Τάσος Παπαδόπουλος, είπε να συμπληρώσουμε για την Λευκέσσαλονίκη. Καμία σχέση με τη Χάγη. Αυτό που συζητάνε είναι περίπου να υπογράψουμε τη νέα συνθήκη Ζυρίχης Λονδίνου. Και στη συνέχεια θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για να συμπληρώσουμε τα κενά. Θα είναι μια καταστροφική διαδικασία για την πλευρά μας, γιατί η Τουρκία θα έχει πάρει ήδη όλα όσα θέλει να πάρει στο Κυπριακό. Μα δεν θα ισχύει, αν συμφωνηθεί αυτό το πλαίσιο αρχών, θα ισχύει κάτι. Χειρότερα, εγώ λέω αυτή η συμφωνία να πάει σε δημοψήφισμα. Γιατί να πάμε με τα κενά, να πάει στο δημοψήφισμα το πλαίσιο αρχών. Φυσικά, γιατί πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο για να απορρίψει ο λαός μας και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να αναβαθμίσουμε το ψευδοκράτος, να υποβαθμίσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή να πάει σε δημοψήφισμα. Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ απλό, κύριε. Αυτό που λέτε είναι ενδιαφέρον. Να πάει σε δημοψήφισμα το πλαίσιο αρχών, εάν συμφωνηθεί. Και αν συμφωνηθεί, αν περάσει δηλαδή μέσα από τα δημοψηφίσματα, τότε να συμπληρώσουμε τα κενά. Ακριβώς. Αφού λέμε ότι έχει τελειώσει. Δεν θα έχει τελειώσει. Είναι τελική συμφωνία. Γιατί δεν πάει σε δημοψήφισμα. Γιατί θα συνεχίσει τι διαπραγματεύσει και μετά τη συμφωνία. Αφού είναι τεχνικά θέματα. Αντιλαμβάνεσαι, ελπίζω να αντιλαμβάνεσαι, είμαι σίγουρος ότι... Εγώ θα αντιλαμβάνω πολύ καλά τι θέλετε να πείτε. Οι ακροατές σας ελπίζω να αντιλαμβάνονται όταν συζητάμε για τον Ομοσπονδιακό Νόμο της Ιθαγένειας,
ο οποίος ο νόμος θα περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα δίνουμε ηθαγένεια στους Τούρκους πολίτες. Αυτό δεν είναι τεχνικό θέμα, είναι πολιτικό θέμα. Και όταν θα έχει πάρει ήδη η Τουρκία όλα όσα θα ήθελε να πάρει στο Κυπριακό, αρχίζω να αντιλαμβάνονται οι ακρότες σας ότι δεν θα έρθει να συζητήσει με καλή διάθεση, καλή πίστη, καλή θέληση η Τουρκία μετά τον νόμο της ηθαγένειας με την οποία θα παίρνουν οι Τούρκοι ηθαγένεια στην Κύπρο. Ναι, μα δεν είναι επικίνδυνο όμως να συμφωνήσεις πρώτα το πλαίσιο αρχών, να του περάσεις μέσα από δημοψήφισμα και να έρθεις μετά να συμπληρώσεις τα κενά. Άρα όλα πρέπει να γίνουν πριν τεθεί ενώπιον του λαού για να το κρίνει συνολικά σε ένα δημοψήφισμα. Αυτό που πάει να κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Πολύ πιο επικίνδυνο. Γιατί θα συμφωνήσει και μετά θα πάθουμε χειρότερα από την επιδιωτησία. Γιατί η Τουρκία θα έχει. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει ενδιάμεση συμφωνία. Ο ίδιος επιστρέφοντας από το θύμα, σας κατάλαβα πάρα πολύ καλά, αλλά ο ίδιος επιστρέφοντας από τις συνομιλίες και κληθείς να σχολιάσει αυτό το θέμα το οποίο έχετε γύρει μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, είπε όχι, 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 δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι, υπάρχει τέτοιο θέμα. Μάλιστα, λοιπόν. Θα υπογράψει μια συμφωνία με κενά, σημαντικότατα κενά, γιατί προς Θεού μας ακούν οι ακροατές σας, δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε με αυτόν, αλλά πραγματικά δεν είναι θέμα αν συμφωνώ εγώ ή αν διαφωνώ. Το θέμα εγώ έχω ένα ρόλο εδώ να επιβάλλω κάποιες ερωτήσεις για να βοηθήσω τους ακροατές να καταλάβουν. Οι ακροατές σας πιστεύουν ότι το Σύνταγμα είναι τεχνικό θέμα, το κατεξοχήν πολιτικών. Γι' αυτό γίνεται το δημοψήφισμα, για να καταρτιστεί Σύνταγμα. Ένα λεπτό. Αυτή η συμφωνία δηλαδή που θα υπογράψουμε δεν θα περιλαμβάνει το Σύνταγμα. Όταν λέω υπογράψουμε, εγώ εννοώ να αποδεχτεί, γιατί δεν έχει σημασία να έχει την υπογραφή του. Mm-hmm. Απλά να πει ναι σημαίνει ότι την αποδεχτήκε. Θα αποδεχτεί αυτή τη συμφωνία μέσα στις επόμενες 70 μέρες. Αυτή είναι η πρόθεση των Τούρκων. Άρα, απλά παίζουμε τις λέξεις. Θα είναι μια συμφωνία με κενά. Και όχι κενά που αφορούν τεχνικά θέματα συσταγωγικά. Αυτά τα τεχνικά θέματα θα είναι σημαντικότατα πολιτικά ζητήματα, στα οποία θα πρέπει να συνεχίσει η διαπραγμάτευση. Αλλά εμείς ήδη θα έχουμε δεχτεί όλα όσα θα θέλει η Τουρκία. Και άρα θα έρθουμε στη συνέχεια να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε το Σύνταγμα, ενώ η Τουρκία θα γνωρίζει ότι έχει ήδη πάρει. Αλλά δεν θα έχει κίνητρο να δώσει. Θα έρθουμε να συζητήσουμε τους ομοσπονδιακούς νόμους. Θα έρθουμε να συζητήσουμε τις διεθνείς συνθήκες της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Λίβανο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ. Ενώ οι Τουρκοκύπροι, για παράδειγμα, διεκδικούν το δικαίωμα να καταργήσουν αυτές τις συμφωνίες. Να διεκδικούν το δικαίωμα να συνεχίσουν οι συμφωνίες του ευρωκράτους. Διεκδικούν ΑΟΣ. Αυτά είναι τεχνικά θέματα. Αυτά τα θέματα θα τα αφήσουμε στη συνέχεια και πρώτα θα δεχτούμε αυτά που θέλει η Τουρκία. Άρα. Είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα που πάει να κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτή η συμφωνία θα μας μείνει. Δεν θα δείξει καλή διάθεση, καλή θέληση η Τουρκία στη διαπραγμάτευση που θα συνεχιστεί. Και πολλοί φοβούμε ότι αυτό που θα έχουμε θα είναι την αναβάθμιση του ψευδοκράτου, την υποβάθμιση τη Κυπριακή Δημοκρατία. Μια Τουρκία που θα επιδείξει ιδιαίτερη αλαζονία και διαλαξία στη συνέχεια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με αυτήν τη διαδικασία που έχει συμφωνήσει μας οδηγεί σε περιπέτειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα.